Γεια. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, περιμένω μια απάντηση. Χέντι, το θέμα είναι ότι... Έλα, πες το, μην τρέπεσαι. Δεν τρέπομαι. Λοιπόν, τότε πες μου, έτσι κι αλλιώς είμαστε φίλοι. Ακριβώς, είμαστε φίλοι και θέλω να παραμείνουμε. Μπορούμε να τα έχουμε και να είμαστε όμως και φίλοι. Ε? Το θέμα είναι ότι δεν θέλω να τα φτιάξω με κάποιον. Αυτό σημαίνει... Μην επιμένεις. Όχι, ας τα αφήσουμε τα πράγματα, νομίζω έτσι. Τίποτα. Πως τίποτα, αφού κλαις. Δεν τρέχει τίποτα. Κάτσε Χέντι. Ό,τι έγινε μεταξύ μας πέρασε. Ναι, το ξέρω. Τότε γιατί δεν με πιστεύεσαι? Άστο. Όχι, δεν σ' αφήνω φίλε. Είσαι χάλια. Δεν θέλεις να μου πεις τι έχεις? Ξέρεις τι έχω? Νιώθω σαν ηλίθιος. Πως? Ναι, θα σκεφτείς ότι μ' αρέσουν όλα τα κορίτσια. Τις προάλλες τσακωθήκαμε για την Ειρήνα και τώρα... Ναι, μίλησες στη Γιασμίν. Από πού το ξέρεις? Σε έβλεπα που την κοιτούσες. Δεν είναι κούκλα? Πανέμορφη. Αλλά... Άκου Χέντι, μην το παίρνεις στραβά. Δεν είναι κακό να σου αρνούνται. Είναι πιο κακό να σ' αρέσει κάποια και να μην τη το λες. Ναι, αλλά και σε τι μου ωφέλησε που τη ζήτησα να τα φτιάξουμε? Μου είπε ότι είναι πολύ μικρή για να έχει φίλο. Δεν θέλει. Ξέρεις κάτι, σε ζηλεύω. Γιατί? Μακάρι να μπορούσα να μιλήσω κι εγώ στα αίσια σε μια κοπέλα. Ναι, ξέρεις, και εμένα μου κόστησε. Δεν ήταν εύκολο. Έλα Χέντι, μη χάνεις το κουράγιο σου. Τώρα σου είπε όχι επειδή είναι μικρή. Αν όμως περιμένεις καμιά τριανταριά χρονάκια, μπορεί να σου πει ναι. Είσαι καλύτερα? Λίγο. Ευχαριστώ. Γιατί? Μα για τη συμπαράσταση. Κοίτα, δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Αν είσαι ατρόμητος, είσαι φίλος. Και ένας φίλος ποτέ δεν σε αφήνει μόνο. Amigos.
Τι ωραίο, δείτε το! Α, για να δω! Α, κοιτάξτε πως περπατάει! Είναι υπέροχο! Έλα να δεις! Α, μοιάζει με το θείο μου Μπιλ! Έχει τεράστιο στόμα, μοιάζει με καβούρι! Τι ωραίο που είναι! Φοβερό! Περπατάει πλάγια! Αχ, κρίμα που δεν είναι εδώ ο Ράτα και τα Ρούσα, έχασαν! Αλήθεια, πού είναι? Μαζί με τον μπαμπά, πήγαν τον άστεγο στον Κουρέα. Όχι στον Κουρέα, στο Χασάπι! Λοιπόν, δεν θα μου πεις! Τι πράγμα! Τι έγινε! Με τι! Έλα στην πλάκα! Εγώ! Με δουλεύεις! Δεν ξέρω γιατί μιλάς! Γι' αυτό που είπε παλιού, σου μίλησε ο Χέντι, έτσι δεν είναι? Στο είπα, είναι τρελός για σένα. Τι του απάντησες? Όχι. Όχι? Γιατί δεν του είπες όχι? Είναι πολύ καλός και συμπαθητικός. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Τότε γιατί του είπες όχι? Ξέρεις κάτι, σκέφτομαι ότι είμαι μικρή. Δεν θέλω να έχω φίλο. Αν δεν είσαι μικρή, Γιασμίν. Εσύ έχεις? Εγώ? Δεν ξέρω. Αχ, στο είπα, Ρούντι, στο είπα να βάλουμε αγγελία στην εφημερίδα. Είναι τέρατα, Αλφονσίτο. Ξέρετε, κλωτσάτε μπάλα. Όχι, εμείς κλωτσάμε πόδια. Και κεφάλια. Ρίχνουμε μπουνιές και αγωνιές. Αυτό ακριβώς που χρειάζομαι. Να τι, έλα εδώ, είναι οι φωνιάδες. Ο Πάντσο και ο Τουίζερ. Γιατί σε λένε Πάντσο, επειδή είσαι σαν πατσάς, ε? Όχι, επειδή είμαι μια μπουνιά, θα σε κάνω πατσά αν με τσαντήσεις. Ο Θεός μου στείλε αυτά τα παιδιά! Ακούω μια φωνή που έχει! Έχετε και την αγγελία! Λοιπόν, πότε αρχίζουμε προπόνηση? Άντε, έχω καιρό να ρίξω μια γέρη κλωτσιά! Να σας ρωτήσω κάτι! Δεν μιλάμε με κοριτσάκια κούκλα! Δεν είμαι κοριτσάκι κούκλε! Είμαι η ανιψιά του πρόεδρου του ΟΑΟΦ! Έτσι λέγεται τον πιαγωγιό που πηγαίνει! ΑΟΦ είναι τα αρχικά του αθλητικού όμιλου φωνιάδων, βλάκα! Αλφόνσο, τι? Τους δέχτηκες χωρίς να σου αποδείξουν ότι είναι κακοί. Κοίτα τις φάτσες τους. Δεν σου γεμίζουμε το μάτι. Κάθε άλλο, είδες πόσο κακοί είναι. Ίσως προσποιούνται. Νομίζω ότι έχει δίκιο η Νάτη. Πρέπει να μας αποδείξουν ότι είναι πολύ, πάρα πολύ κακοί. Τι είναι αυτό, Αλφονσίτο? Α, πια αφήσα το ατρόμητο που το δεις να το κρεμάσω. Πλάκα κάνω, Αλφονσίτο. Δεν έχεις καθόλου χιούμορ. Χαμογέλα, χαμογέλα, έλα. Παιδιά, αυτοί είναι κάποιοι από τους ατρόμητους. Πρέπει να αποδείξετε ότι τους μισείτε, τους απεχθάνεστε, ότι δεν αντέχετε αυτό το χρώμα. Δεν ξέρεις σε ποιους μιλάς. Α, ναι, να σας συστήσω. Ο Αλφονσίτο, ο Τουίζερ και ο Πάντσο. Δεν ξέρεις σε ποιους μιλάς, Αλφονσίτο. Είναι πολύ καλά παιδιά. Ευχαριστώ, κυρία Κάτα. Είναι υπέροχο το κέικ σου. Αλήθεια, πούλησες τη λόφτα λεωφορεία? Ναι, με τον Τζόλο. Πουλήσαμε πολλά. Είναι φοβερό, παιδί, λοιπόν. Μου κάνει εντύπωση. Πού έχεις το θάρρος να πουλάς το λεωφορείο? Το λέει η ψυχή σου, ε? Η ζωή θέλει αγώνα. Σωστά. Αχ, ποιος να είναι τώρα? Α, γεια σου, Τζόλο. Τι κάνεις, μου? Είσαι καλά? Γεια! Τι κάνεις, συνέτερε? Καλά, κάτσε να φας το κέικ της κυρίας Κάτα. Είναι καταπληκτικό. Πρέπει να δοκιμάσεις. Κάτσε να σου βάλω λιγάκι. Κυρία Κάτα, στάσου. Τι? Πες μου κάτι, θέλω να μου πεις κάτι. Αν αγαπήσεις ένα τέτοιο παιδί, τι κάνεις τότε?